Εδώ θυμήθηκα τώρα, ίσως λίγο θα γελάσετε, ίσως δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά το έκανα κάποτε και το εξομολογούμε δημοσίως. Είναι πολλά πολλά χρόνια τότε λειτουργούσα στον Άγιο Αντώνιο Λαρίστο εκεί στο νοσοκομείο. Ήταν εκεί κάποτε ένας υπαξιωματικός ο οποίος θύμωνε εις υπερθετικών βαθμών. Φοβερά θύμωνε. Έσφαζε το ξύλο τη γυναίκα του και μετά έκλαιγε μπροστά του και έλεγε «Αχ, γυναικούλα μου, τι σου έκανα». Μου το έλεγε αυτό κάθε φορά, θυμώνω και πώς θα θεραπεύσω τον θυμών. Τι μου ήρθε εμένα και τι έκανα, λέξε. Του λέω «Θα σου δώσω ένα φάρμακο, θα με σώσω», μου λέει. Πήρα ένα μπουκάλι μισοκαρδιάρικο και έβρασα ένα χορτάρι, μισό και χαμόμηλο. Έβαλα λιγάκι ζάχαρη, έβαλα λίγο κινίνο και δεν θυμάμαι, λίγο αλάτι. Τα ανακάτεψα αυτά τα πράγματα, ένα πικρό γλυκό αρμυρό πράγμα, κατασκεύασα και του λέω «Σου έφερα το φάρμακο, πρόσεξε, θα βάζει την ώρα που θυμώνει, σου είχε το θυμό, θα τρέχει, θα βάζεις μία γερή γουλιά μέσα στο στόμα σου, θα φουσκώνει τα μαγουλά σου και θα το κρατάς μέχρι που να πειράσει ο θυμός». Αγαπητοί μου, ό,τι θαύματο, πήγαινε θαυμάσια. Μια φορά όμως, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παρακάτω, είχε το νερό μέσα στο στόμα του, πώς μπορούσε να ενεργήσει. Κάποια φορά τρέχει και στη βιασύνη του πέφτει κάτω με το μπουκάλι και φάει το μπουκάλι. Κοίτα το υπόλοιπο που είσαι. Έρχεται και μου λέει, ξέρει τι έπαθα το και το. Και παρακαλώ θα μου φέρει καινούριο. Του λέω καινούριο δεν θα σου φέρω. Φοβόμουν. Μην αποκλειστώ. Του λέω καινούριο δεν θα σου φέρω. Αλλά πρόσθεσε όμως να μην θυμώνεις. Αγαπητοί, αυτό ήταν αστείο που σας είπα. Προσέξτε, το έκανα. Σας το λέω αλήθεια, το έκανα. Αλλά δεν φεύγει παρά μόνο εάν πιστέψουμε και θέλουμε, βλέποντας το κατάντημά μας τι θα πει με εγωιστή και θυμώδης, να πούμε θέλω να θεραπευτώ και να παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει για να θεραπευτώ. Η αλήθεια είναι ότι ο μωρός εξομολογούμενος, ο επιπόλαιος άνθρωπος, είναι επικίνδυνος δια των πνευματικών. Θυμούμε κάποτε, είναι πάρα πάρα πολλά χρόνια, είναι 20 χρόνια, γύρω εκεί στο 67 ήταν, στα 8. Τότε είχα κάνει, όσοι θυμόσαστε από παλιά, μία σειρά ομιλιών για τον μασονισμό και τον προσκοπισμό. Βέβαια τα είπα δημοσίως αυτά. Ήταν 3 ομιλίες στον παλαιόν Άγιον Αχίλιον. Είχαν πολύ θορυβηθεί οι κύκλοι εκείνοι που είχαν λόγους να θορυβηθούν. Και είχα συναντήσει κάποτε ένα παιδί, ήρθε ένα παιδί στην εξομολόγηση. Έφυγε στο 15 χρονών, 16. Και μου λέει πηγαίνω στους προσκόπους. Να πηγαίνω? Του λέω καλύτερα να μην πηγαίνει. Το εφήρμοσα. Δεν πήγε. Τον βρήκαν στον δρόμο, ο αρχηγός του, ας το πούμε, του λέει γιατί δεν έρχεσαι. Λέει μου είπε ο πνευματικός να μην έρχομαι. Ορίστε. Δεν μπορείς να πεις λυπούμε, δεν μπορώ πια να έρχομαι, έχω μαθήματα ή δεν θέλω να έρχομαι. Γιατί? Δεν θέλω να έρχομαι. Πρέπει να πεις μου το είπε ο πνευματικός αυτό. Έρχεται λοιπόν και μου λέει ξέρετε είπα αυτό και αυτό. Γιατί όμως μου το είπε ο ίδιος το παιδί? Έρχεται και μου λέει ότι με ρώτησαν και μου είπαν αυτό. Γιατί? Διότι έγινε ολόκληρος άλλος, αγαπητοί μου, σε ολόκληρη την πόλη της Λαρίσης. Έστειλαν από την Αθήνα ανθρώπους, έναν θυμάμαι ένα αποστρατεία στρατηγών, μετά έστειλαν έναν καθηγητή πανεπιστημίου που ασχολείται με τον προσκοπισμό, να πείσουν στην Μητρόπολη ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οι δε κύκλοι της Λαρίσης, του προσκοπισμού, οι κύκλοι είχαν φοβερά θορυβηθεί και
Να σας πω ακόμα ότι έφτασα μέχρι τον ανώτερο διοικητή χωροφυλακή για ανάκριση. Να σας το πω και αυτό. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι τι κάνει ένας επιπόλαιος άνθρωπος, πόσο κακό μπορεί να κάνει. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε εδώ. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το απόρριτο της εξομολογήσεως δεν είναι μόνο υπόθεση του πνευματικού, είναι και του εξομολογουμένου. Δηλαδή, δεν δεσμεύομαι εγώ να μην πω το μυστικό σου έξω. Βεβαίως δεσμεύουμε. Αλλά δεν δεσμεύουμε μόνο εγώ. Δεσμεύεσαι, αδελφέ μου, και εσύ. Διότι αν βγεις έξω και το πεις όπως το πεις, αυτό που σου είπε ο πνευματικός, δεν καταλαβαίνεις ότι διασύρεις το μυστήριο της εξομολογήσεως, διασύρισε των πνευματικών. Μάλιστα, πού να δείτε, τελευταία συνέβη αυτό με έναν καθηγητή σε κάποιο γυμνάσιο και δείχνει ο λόγος αυτός, άγνωστος σε μένα, δεν τον ξέρω, άγνωστος σε μένα. Δεν έρχεσαι να πείτε θέματα εγκρατείας γύρω από μια σαρακοστή, πως θα κοινωνήσουμε, θα εγκατευτούμε, θα νηστέψουμε. Αυτά δεν είναι μυστικά. Παρά τα αυτά, δεν πρέπει να κάθεστε να λέτε έξω. Ξέρετε, ο πνευματικός μας είπε να εγκρατευτούμε σε επιβολή της Σαρακοστής. Είναι δικό σας θέμα αυτό. Το μαθαίνει αυτός ο αθεολόγητος θεολόγος. Είναι από την τελευταία φουρνιά των θεολόγων που κυκλοφορούν στα σχολεία, που να βάλει ο Θεός στο χέρι του από αυτούς τους θεολόγους. Τι κακό έχει να πάθει η νεολαία μας από αυτούς. Όχι βεβαίως όλοι. Όχι βεβαίως όλοι, αλλά έχουμε φοβερά παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα. Φοβερά παραδείγματα θεολόγων. Αθέων θεολόγων. Ακούστε, όχι αθεολογήτων, αθέων θεολόγων. Και άρχισε να σχολιάζει αυτός, ο άγνωστος σε μένα, να σχολιάζει μέσα στην τάξη τους μαθητάς το όνομά μου ως πνευματικού. Ακούστε εκεί, λέει, να βάζει, λέει, τα ανθρώκινα να κάνουν εγκράτεια. Και πού το βρήκε αυτός γραμμένο? Αν, αγαπητέ μου, εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται, γιατί κοροϊδεύεις? Αλλά δεν θα σου βάλω φραγμό να μην κοροϊδεύεις. Απλούστατα, θα πρέπει οι εξομολογούμενοι και οι έχοντες φρόνηση, οι εχέφρονες άνθρωποι, τον πνευματικό τους βίο να μην τον αποκαλύπτουν πουθενά. Το ακούτε, να μην τον αποκαλύπτουν πουθενά. Και ρωτάει ο άλλος, τι έκανε? Τι σου είπε ο πνευματικός? Τι θα νοιάζει τι μου είπε ο πνευματικός? Αυτό είναι προσωπικό μου. Τι κάνετε εσείς πίτσες? Πώς ζείτε με τον άνδρα σου, με τη γυναίκα σου? Πώς εγκρατεύεστε? Τι φτιάχνετε? Τι σε νοιάζει? Γιατί κοινωνείς πολύ συχνά? Κοινωνώ πολύ συχνά. Γιατί? Αυτό δεν αφορά για εσένα. Αγαπητοί, προσέχετε πάρα πολύ, διότι με τον τρόπο αυτόν, ξαναλέγω, ότι διασύρωμε το μυστήριο της εξομολογήσεως, διασύρωμε και των πνευματικών. Πολλές φορές, κάτι κοινότατον, έρχονται 50 άνθρωποι να εξομολογηθούν. Κάθονται απ' έξω, μπαίνει ο πρώτος, μιας παρέας, ας πούμε, 5 ανθρώπων. Βγαίνει έξω, τον ρωτούν οι υπόλοιποι, τι σου είπε? Και αυτός λέει το και το. Έρχεται λοιπόν ο δεύτερος και μου λέει τι είπα εγώ εις τον πρώτον. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Μα τι πράγματα είναι αυτά? Μια φορά έρθανε δύο φιλενάδες. Τη μία την άφησε να κοινωνήσει και την άλλη δεν την άφησε να κοινωνήσει. Την πρώτη δεν άφησε να κοινωνήσει. Βγαίνει λοιπόν η πρώτη και λέει στη δεύτερη, δεν άφησε να κοινωνήσω. Μπαίνει η δεύτερη, την άφησε να κοινωνήσει. Για την ίδια υπόθεση. Ήταν φανερό, ήξερα, δεν μπέρδεψα τα πράγματα να πω ότι είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Ήταν μια κοινή υπόθεση. Ξαναμπαίνει πάλι η πρώτη και μου λέει, γιατί εμένα δεν με αφήσατε να κοινωνήσω και αφήσατε τη φιλανάδα μου να κοινωνήσει? Και εγώ απαντώ, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί εσύ σου να είσαι ηθικιαυτουργό. Εσύ ξεκίνησες το κακό και εκείνη μεν την αφήνω, εσένα όμως δεν θα αφήνω να κοινωνήσεις. Βλέπετε? Βλέπετε πως κινούνται οι εξομολογούμενοι. Πάντως πρέπει να σας πω το εξής, αγαπητοί μου, διότι είναι δυστύχημα, εγώ το εφαρμόζω. Εάν αντιληφθώ ότι ο εξομολογούμενος δεν έχει εθνήθεια και έχει επιπολαιότητα
και την πάθω μια φορά, την πάθω μια φορά, τότε όταν ξανάρθει αυτός, βέβαια δεν τον διώχνω, ούτε του λέγω, ξέρεις, κάθεσαι και λες αυτά και αυτά. Αλίμονο να του πεις αυτό. Δεν θα σου πει, θα σου αρνηθεί, θα σου πει εγώ. Θα μου πείτε, λένε ψέματα οι άνθρωποι στην εξομολόγηση. Μόνο αλήθεια δεν λένε. Μα σοβαρολογείτε γέροντα, μόνο αλήθεια δεν λένε. Λίγοι είναι εκείνοι που λένε την αλήθεια γιατί έχουν μετανοήσει. Ναι, είναι κάτι που ποτέ μου δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό. Ποτέ μου. Και το έχω ανακαλύψει. Και λέω, Θεέ μου, βάλει το χέρι σου. Αν οι άνθρωποι έρχονται και όχι κρύπτουν, αλλά αλλοιώνουν και την αλήθεια, μη ψεύδονται. Το έκανες αυτό, ερωτάς. Και σου λέει όχι, και το έχει κάνει. Λοιπόν, αν σε ρωτήσει ένα τέτοιο τύπο και αν του, κάνω, του ζητήσω εξηγήσει, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα μαλώσει μαζί μου, θα γίνω αντίδικό του. Θα μου λέει, όχι, πάτερ, με. Ξέρω εγώ, με παρεξηγήσατε κλπ. Κλπ. Και να φτάσουμε να γίνουμε αντίδικοι. Α, έτσι λοιπόν, ναι, εγώ θα γίνω αντίδικο σε σένα, όχι. Σε φώναξε να εξομολογηθείς εσύ, όχι. Ήρθες ελευθέρως, ήρθες ελευθέρως. Συνεπώς, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση, δεν σε διώχνω. Και θα σου κάνω τώρα ένα καλό μάθημα να το μάθεις. Ακούστε λοιπόν το μάθημα, αν κανείς βρίσκεται στην κατηγορία αυτή, να το ξέρει. Έρχεται, λέει ό,τι έχει να πει και εγώ δεν ομιλώ τίποτα, ακούω μόνο. Και μετά λέω, έχετε τίποτε άλλο? Όχι. Σηκωθείτε για να σας δώσω ευχή. Που δεν είναι συμβουλή. Τέλειωσε. Αυτή είναι η τιμωρία. Το ακούσαμε καλά, σας παρακαλώ. Προσέξτε. Είναι φοβερό πράγμα. Διότι ο πνευματικός δεν μπορεί να εκτίθεται και δεν μπορεί να μαλώνει εις των χώρων της εξομολογήσεως. Τίποτα, ακούει μόνο και τέλειωσε. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, είναι πολλές φορές κοινά πράγματα που δεν έχω τίποτα να προσθέσω και πολλές φορές ακούω και λέγω δεν έχω τίποτα, να σου δώσω ευχή. Δεν υπάρχει εδώ η περίπτωση αυτή, δηλαδή μην το γενικεύσουμε, γιατί άμα ακούς κάποιον άνθρωπο πολύ συχνά και σου λέει πέντε πράγματα τα οποία είναι πολύ κοινά, τα σχολίασες μία φορά, δεν τα σχολιάζεις κάθε φορά, του δίνεις την ευχή να κοινωνήσει. Μην πάρετε ότι τουλάχιστον ερχόμενοι σε μένα ότι θα μπορούσε αυτό να συμβαίνει, ότι είσαστε υποτιμωρία, ένεκα επιπολαιότητας και μωρία. Όχι, δεν είναι η περίπτωση αυτή. Αλλά εάν όμως δείτε μια στάση που μπορείτε να ρωτάτε κάτι και εγώ να μην απαντώ, και δεν είμαι μόνον εγώ, νομίζω κάθε πνευματικός κάπως έτσι πρέπει να κινείται, και εγώ να μην είμαι, να μην απαντώ, μα δεν ξέρω ότι σε φωτίσει ο Θεός. Μα πάτε, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Μα ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Γιατί? Γιατί είναι κίνδυνος αν πεις τη γνώμη σου. Είναι κίνδυνος. Και έτσι λέει κανείς, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός και κάνε εκείνο που πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η τιμωρία σου, αδελφέ μου.